Την Μεγάλη Δευτέρα θυμόμαστε δύο γεγονότα. Πρώτον, την ιστορία του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και την σικιά την οποία καταράστηκε ο Χριστός και εξεράθηκε αμέσως αυτή η σικιά. Από την σημερινή ημέρα ξεκινούν τα Άγια Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο δίκαιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος αποτελεί προτύπωση του Ιησού Χριστού. Εκτός από προτύπωση του Χριστού υπήρξε ένα πρότυπο, ένα διαμάντι αρετής. Έζησε περίπου 1800 χρόνια π.Χ. και ήταν ο ενδέκατος του Πατριάρχου Ιακώβ και δυσέγγονος του Αβραάμ. Ο Ιακώβ λόγω της αρετής του τον ξεχώριζε τον Ιωσήφ από τα άλλα παιδιά του, γεγονός που προκάλεσε τον φθόνο τους. Με σεβασμό προς την επιθυμία του πατέρα του και αγάπη προς τους αδελφούς του, κίνησε μία ημέρα για να πάει φαγητό στα αδέλφια του, τα οποία εργάζονταν στους αγρούς. Τα αδέλφια του όμως μόλις τον είδαν από μακριά, άρχισαν να σχεδιάζουν πώς θα τον βγάλουν από την μέση. Όμως ακούστηκε και κάποια φωνή ευνοϊκή προς τον άδωλο και ανύποπτο Ιωσήφ. Ήταν ο Ρουβίν, ο πρώτος ιός του Ιακώβ, ο οποίος δεν ανεχόταν να δει το αίμα του αδελφού του να χύνεται από χέρια αδελφικά. Γι' αυτό και προτείνει «Καλύτερα να τον ρίξουμε μέσα σε έναν λάκο και να πεθάνει εκεί μόνος του. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή. Μόλις έφτασε ο Ιωσήφ να του φέρει το φαγητό, τότε όλοι μαζί ρίχθηκαν επάνω του, του έβγαλαν το πλουμιστό ρούχο που φορούσε και το οποίο έγινε αιτία του φθόνου τους. Ο πατέρας του δηλαδή ο Ιακώβ είχε ντύσει τον Ιωσήφ με ένα ωραίο και πλουμιστό ρούχο και τα υπόλοιπα αδέρφια ζήλεψαν και εξαιτία αυτού του γεγονότος απέκτησαν μίσος εναντίον του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ κατάλαβε ότι κάτι κακό του σχεδιάζουν και κλαίγοντας τους παρακαλεί να τον λυπηθούν. Έτσι ο Ιωσήφ ρίχνεται μέσα στο βάθος ενό άδειου και κατάξερου λάκου. Σαν να μην συνέβη τίποτα, τα αδέλφια του κάθισαν ήσυχα να φάνε. Δεν πρόφθασαν καλά-καλά να φάνε και βλέπουν από μακριά να έρχονται κάποιοι έμποροι Ισμαηλίτες, οι οποίοι με φορτωμένες καμίλε τους από διάφορα είδη πήγαιναν προς την Αίγυπτο. Μόλις ο Ιούδας είδε τους εμπόρους, είπε στα αδέλφια του «Γιατί να σκοτώσουμε τον αδελφό μας και να γίνουμε αδελφοκτονοί, δεν είναι καλύτερα να τον πουλήσουμε σε αυτούς τους εμπόρους» και έτσι να τον ξεφορτωθούμε μια για πάντα. Όλοι μαζί συμφώνησαν και ο Ιωσήφ παζαρεύεται και πουλιέται για τριάντα αργυρά νομίσματα στους Ισμαηλίτες και φεύγει για την Αίγυπτο ο Ζουδούλος με θλίψη και πόνο μεγάλο. Οι έμποροι εκείνοι που τον αγόρασαν ήρθαν στην Αίγυπτο όπου ξαναπούλησαν τον Ιωσήφ ο δούλο στον Πετεφρή, ο οποίος ήταν αξιωματούχος του Φαραώ. Ο Ιωσήφ στενοχωρήθηκε πολύ, αλλά δεν απελπίστηκε, γιατί είχε ως προστάτη του τον Θεό. Με την καλοσύνη και την ευγένειά του, κατόρθωσε να κερδίσει την εύνοια του Κυρίου του. Από την ώρα λοιπόν που ο Ιωσήφ μπήκε στο σπίτι του Πετεφρή, τα πράγματα άλλαξαν τόσο πολύ, ώστε και αυτός ο ειδωλολάτρης Αιγύπτιος να ομολογεί «Εδώ δεν είναι χέρι ανθρώπου, αλλά χέρι Θεού». Και ευλόγησεν Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου, δια Ιωσήφ, αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως. Ο νεαρός Ιωσήφ δεν ήταν μόνο έξυπνος, ώστε να κερδίσει την εύνοια του Κυρίου του, ήταν και πολύ ωραίος στην μορφή ωραίο στη όψη σφόδρα, αυτό το οποίο υποδηλώνει και η λέξη πάγκαλος, σύνθετη λέξη παν και κάλος, είχε όλα τα καλά, όλα τα ωραία, ήταν ευηδής, πολύ όμορφος. Γεγονός όμως που τον έφερε σε πολύ μεγάλη δοκιμασία. Τον πρόσεξε η Αιγυπτία γυναίκα του Πετεφρί και τόλμησε να του πει «Κοιμήθητη με τεμού, έλα να κοιμηθεί μαζί μου» να διαπράξει δηλαδή την αμαρτία. Ο πειρασμός για τον ενάρετο Ιωσήφ ήταν πολύ μεγάλος. Και ήταν μεγάλος ο πειρασμός με την έννοια όχι ότι ο Ιωσήφ θα ενέδιδε γιατί ήταν δίκαιος και σόφρον, αλλά δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί αυτήν την αμαρτωλή επίθεση που του έκανε η γυναίκα του Κυρίου του. Και όπω ψάλλει η Εκκλησία μας, ο δαιμόνιος δράκον, δηλαδή ο διάβολος, βρήκε μίαν δευτέραν Εύαν, δεύτερη Εύα, την Αιγύπτια, η οποία προσπαθούσε με λόγια κολακευτικά να ρίξει στην αμαρτία τον Ιωσήφ. Μα εκείνος αγνός και πιστός στο Θεό της απαντούσε «Πώς ποιήσω τούτο εναντίον του Κυρίου του Θεού μου» «Πώς να διαπράξω μια τέτοια αμαρτία ενώ με βλέπει ο Κύριος και Θεός μου» και τρέχοντας έφυγε, αφήνοντας στα χέρια της Αιγυπτίας κυρίας του τον Χιτώνα. Όπως λέει και η υμνολογία, αλλά αυτός κατά λοιπόν τον Χιτώνα και γυμνός ούκη σχήνετο ως ο πρωτόπλαστος προ της παρακοής και βγήκε έξω γυμνός και δεν τρεπόταν για την γύμνια του όπως ακριβώς δεν τρεπόταν και ο Αδάμ προ παρακοής. Εκείνη τότε τρελάθηκε από το θυμό της εξαιτία της εγκρατείας του νέου και τον συκοφάντησε στον άντρα της. Έτσι πικρά δεσμά και φυλακή υπεδέχθησαν τον Ιωσήφ. Αν και ζούσε μέσα σε μεγάλο πλήθος ιδολολατρών Αιγυπτίων ο Ιωσήφ, δεν επηρεάστηκε από αυτούς και έμεινε πιστός στον Θεό. Κι όμως ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον πιστό του δούλο, αλλά με αφορμή τα δύο γνωστά μας όνειρα που είδε ο Φαραώ, τα οποία κλήθηκε να ερμηνεύσει ο Ιωσήφ, ανήλθε σε μια μεγάλη θέση και έγινε αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Ποια ήσαν τώρα αγαπητοί φίλοι τα όνειρα τα οποία είχε δει ο Φαραώ, τα οποία κανείς δεν μπόρεσε να τα ερμηνεύσει. Είχε δει εφτά ισχνές αδυνατισμένες αγελάδες να καταβροχθίζουν εφτά παχές και εύρωστες αγελάδες. Και είχε δει και εφτά ισχνά και σχεδόν ηλιοκαμένα στάχια να καταβροχθίζουν εφτά παχιά στάχια. Κανείς όμως δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τι θα σήμαινε αυτό. Ζήτησε ο Φαραώ από τους μάχους του, από τους αυλικούς του, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τα ερμηνεύσει. Και τότε θυμήθηκε ο Πετεφρής ότι στις φυλακές υπάρχει ο Ιωσήφ, ο οποίος έχει την ευλογία του Θεού και του είπε του Φαραώ ότι ίσως ο Ιωσήφ θα μπορούσε να τα ερμηνεύσει τα όνειρα. Και τα όνειρα αυτά συμβόλιζαν ότι θα έρθουν 7 χρόνια ευημερία και ανάπτυξη, τα οποία 7 χρόνια θα τα ακολουθήσουν άλλα 7 χρόνια, στα οποία θα υπάρχει πείνα, λοιμό. Ο Φαραώ τότε κατέστησε υπεύθυνο τον Ιωσήφ όσον αφορά την διαχείριση του σιταριού και των υπολείπων τροφίμων, οποροκυπευτικών, λαχανικών κτλ. Ο Ιωσήφ με σύνεση και με την ευλογία του Θεού κατάφερε και εξασφάλισε τροφή στις αποθήκες και ήρθαν τα εφτά χρόνια ευημερία και συνέχισαν και μάζευαν τροφές και όταν ήρθαν τα εφτά χρόνια πείνας οι τροφές αυτές τους έφτασαν όχι μόνο να φάνε οι Αιγύπτιοι αλλά να πουλήσουν και στους γύρω λαούς. Και έτσι για την βοήθεια αυτή που προσέφερε στην Αίγυπτο ο Φαραώ κατέστησε τον Ιωσήφ αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Δηλαδή ήταν ο πρώτος στη τάξη αμέσως μετά από τον Φαραώ. Δείτε αγαπητοί αδελφοί σε πόσο υψηλό αξίωμα ανήλθε ο δίκαιος Ιωσήφ. Άγιο σχέδιο του Θεού ήταν να περάσει από την καταφρόνια στη δόξα. Έτσι, ο προδομένος και πουλημένος Ιωσήφ αναδεικνύεται δίκαιος κράτορ, δηλαδή δίκαιος άρχοντας. Ανάμεσα στο πλήθος των λαών που καταφθάνει για να αγοράσει σιτάρι, κάποια μέρα φθάνουν και τα αδέλφια του. Είκοσι χρόνια πέρασαν από τότε που τον πούλησαν. Εκείνοι όμως δεν τον γνώρισαν. Εκείνος όμως τους γνώρισε και δάκρυσε. Τους δοκιμάζει να δει αν μετάνιωσαν για την πράξη του τους έδωσε σε όλους από ένα σακί με σιτάρι και διάφορες άλλες προμήθειες. Και στο σιτάρι που θα έδινε στον μικρό του αδελφό τον Βενιαμίν, τον δωδέκατο ιό του Ιακώβ, έβαλε μέσα και ένα χρυσό ποτήρι. Και μόλις ήσαν έτοιμοι να βγουν από την πόλη, έστειλε στρατό και τους συνέλαβαν, με την κατηγορία ότι κάτι έκλεψαν από το παλάτι του τους έβαλε τότε να ανοίξουν ο καθένα το σακί του και βρέθηκε όντω το χρυσό ποτήρι στο σακί του μικρότερου αδελφού του και του είπε ότι θα τον κρατήσει ως εχμάλωτο για την πράξη του αυτή. Και τους ακούει τότε συντεθριμένοι και κλέγοντας να ομολογούν «Λυπήσου μας, βασιλέα μας, ο Θεός μας τιμωρεί για μια κακή πράξη που κάναμε» γνωρίζει ο Θεός την αμαρτία που πράξαμε άδικα στον αδελφό μας τον Ιωσήφ και τώρα μας τιμωρεί. Για την ανομία μας αυτή δοκιμαζόμαστε. Ο Ιούδας τότε παίρνει τον λόγο και τον καθηκετεύει να μην κρατήσει τον Βενιαμίν αλλά τον ίδιο. «Κράτησε εμένα άρχοντα», του λέγει. «Είμαι πιο γεροδεμένος και μπορώ να σε υπηρετώ καλύτερα», και όχι αυτό το παιδί που το αγαπά ο γέροντας πατέρας μας. Δεν μπορώ να δω τον πατέρα να πεθαίνει από την λύπη του. Ήδη μια φορά πέρασε στενοχώρια με τον Ιωσήφ. Αν τώρα χάσει και τον Βενιαμίν, θα πεθάνει. Αυτοί τι είχαν κάνει. Όταν πούλησαν τον Ιωσήφ, τα αδέρφια του, πήραν το πλουμιστό αυτό το ωραίο ρούχο που φορούσε, έσφαξαν ένα πρόβατο έβαψαν το ρούχο αυτό με το αίμα του προβάτου και το πήγαν αιματοβαμμένο στον πατέρα τους και του είπαν ότι κάποιο άγριο θηρίο κατασπάραξε τον Ιωσήφ. Δεν του είπαν δηλαδή ότι τον πούλησαν. Με κλάματα τότε ο δίκαιος Ιωσήφ ρίχθηκε στην αγκαλιά του Βενιαμίν και καταφυλώντας τον του είπε «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ». Τα αδέλφια του τότε που γονατιστή τον παρακαλούσαν να μην κρατήσει ως δούλο τον Βενιαμίν έμειναν όλοι έκπληκτοι και ούκοι δύναντο αποκριθήνε αυτό δεν μπορούσα να του πούν τίποτα. Ταράχθηκαν γιατί ήσαν ένοχοι. Ο Ιωσήφ τότε τους καθησυχάζει και τους παρακαλεί να φέρουν και τον γέροντα πατέρα τους στην Αίγυπτο. Ό,τι έγινε τους λέει ήταν μέσα στο Άγιο Σχέδιο του Θεού. Στην συνέχεια, αφού η οικογένεια του Ιωσήφ ήρθαν όλοι στην Αίγυπτο, έζησε ο Ιωσήφ αρεστά ολόκληρη τη ζωή του και εκοιμήθη ειρηνικά στην Αίγυπτο. Κοντά στις άλλες αρετές που είχε, αναγνωρίστηκε ως μέγας για την σοφροσύνη του και αποτελεί εικόνα του Χριστού γιατί, όπως ο Ιωσήφ, έτσι και ο Χριστός, φθονήθηκε από τους ομοεθνείς του, τους Ιουδαίους. Πουλήθηκε από τον μαθητή του για τριάντα αργύρια και κλείστηκε στον φοβερό και σκοτεινό λάκο τον Τάφο. Όπως και ο Ιωσήφ φθονήθηκε από τα αδέλφια του, οι οποίοι τον πούλησαν στους Ισμαηλίτες για τριάντα αργύρια. Ο Χριστός μας με την δύναμή του αναστήθηκε από τον Τάφο, βασίλευσε σε εισαγωγικά στην Αίγυπτο, δηλαδή έγινε εξουσιαστή της αμαρτίας, δηλαδή την νίκησε κατά κράτο, την συνέτριψε και έτσι έγινε κυρίαρχος ολόκληρου του κόσμου και φιλάνθρωπα μας εξαγόρασε με μία μυστική τροφοδοσία γιατί προσέφερε τον εαυτό του για χάρη μας και μας τρέφει με τον ουράνιο άρτο, τη ζωηφόρο σάρκα του. Την Μεγάλη Δευτέρα μνημονεύουμε και την Ξηρανθή σα Την επομένη ημέρα από την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, ημέρα Δευτέρα, 19η του μηνός Μαρτίου, αφού βγήκαν από την Βιθανία και έρχονταν προς τα Ιεροσόλυμα, ο Ιησούς επίνασε. Και όταν είδε μια σικιά από μακριά, η οποία είχε φύλλα, ήρθε μήπω και βρει κάτι σε αυτήν να φάει. Όταν πλησίασε κοντά τη, δεν βρήκε τίποτε πάνω τη παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν ακόμη η εποχή των Σίκων. Τότε ο Ιησούς τη είπε: Να μην φάει πλέον κανεί από σένα καρπό ει αιώνα. Ή, όπω λέει ο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθέο, να μην βγει ποτέ πια από σένα καρπός εις τον αιώνα και αμέσως παρά χρήμα η ησική. Η σικιά όπως είπαμε είναι η συναγωγή των Ιουδαίων και επειδή ο Χριστός δεν βρήκε πάνω της τον καρπό που έπρεπε εκτός μόνο από την σκιά του νόμου γι' αυτό τους την αφαίρεσε και εκείνη και έκανε την εβραϊκή συναγωγή άχρηστη σε όλα. Ο Χριστός καταράστηκε την σικιά για τον εξής λόγο οι Ιουδαίοι, βλέποντας πως ο Χριστός ευεργετούσε αδιάκοπα του πάντε και δεν έκανε σε κανέναν το παραμικρό κακό, νόμιζαν ότι έχει τη δύναμη μόνο να ευεργετεί και όχι να τιμωρεί. Η τιμωρία του Θεού όμως είναι παιδαγωγία. Ο Χριστός όμως, επειδή είναι φιλάνθρωπος, δεν θέλησε να δείξει πάνω σε άνθρωπο πως έχει την δύναμη και να τιμωρεί, Γι' αυτό επέβαλε την τιμωρία του και έδειξε την δύναμή του στην άψυχη και ανέστητη φύση στην σικιά. Υπάρχει όμως και άλλη μία εκδοχή που έφτασε σε μας από τους Αγίους Πατέρες. Μας την διασώζει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Λέει δηλαδή ο Όσιος ότι το δένδρο της παρακοής στον παράδεισο ήταν σικιά τις οποία τα φύλλα χρησιμοποίησαν οι παραβάτες της θεϊκής εντολής, ο Αδάμ και η Εύα, για να σκεπάσουν την γύμνια τους. Γι' αυτό και η Σικιά, χάρη στην θεϊκή φιλανθρωπία, έλαβε κατάρα από τον Χριστό να μην φέρει πλέον καρπό, ο οποίος θα γίνει αίτιος αμαρτίας, επειδή σύμφωνα με την διήγηση της παρακοής των πρωτοπλάστων, αυτή δεν φαίνεται τότε να τιμωρήθηκε είναι ακόμα προφανές ότι η σικιά μοιάζει με την αμαρτία. Έχει δηλαδή την γλυκύτητα της ειδονής, κολλάει όπως η αμαρτία, είναι τραχιά και μας κεντάει όπως η συνείδησή μας μετά από κάθε αμαρτωλή πράξη. Οι θείοι πατέρες λοιπόν τοποθέτησαν εδώ την ιστορία της σικιάς για να προκαλέσει κατάνοιξη όπως και του Ιωσήφ επειδή ο Ιωσήφ αποτελεί προτύπωση του Χριστού σικιά ακόμα είναι και κάθε ψυχή που δεν αποφέρει πνευματικούς καρπούς και δεν έχει την ορθή πίστη. Όταν ο Κύριος έρθει το πρωί, στο τέλος με τον θάνατο του καθενός μας δηλαδή ξεχωριστά και δεν βρει ανάπαυση στην ψυχή αυτή, τότε την ξεραίνει με κατάρα και την καταδικάζει στο αιώνιο πύρ της κολάσεω Έτσι αυτή μένει σαν ξεραμένο κούτσουρο, προκαλώντας τον τρόμο σε όλους όσους δεν αποφέρουν τον πρέποντα καρπό αρετής και ορθής πίστεως.